Τι τελευταίε ημέρε, ανακόπηκε η καθοδική πορεία των κρουσμάτων που διαπιστώθηκε τι προηγούμενε εβδομάδε. Ταυτόχρονα, η εμφάνιση τη μετάλλαξη Δέλτα, που αναμένεται να επικρατήσει σε ολόκληρη την Ευρώπη εντό των επόμενων εβδομάδων, προκαλεί προβληματισμό. Είναι, ωστόσο, εξαιρετικά σημαντικό το γεγονό ότι η αποτελεσματικότητα των ολοκληρωμένων εμβολιασμών έναντι του νέου στελέχου είναι εξαιρετικά υψηλή. Στο πλαίσιο αυτό, ύστερα από εισήγηση τη Επιτροπή των Λιμοξιολόγων, οι μετακινήσει ενηλίκων προ τα νησιά θα γίνονται από σήμερα μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσηση ή αρνητικό τεστ PCR των τελευταίων 72 ώρων ή αρνητικό rapid test των τελευταίων 48 ώρων. Εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώ και όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών περιφερειακών ενωτήτων για λόγου εργασία σε καθημερινή βάση και όσοι μετακινούνται μεταξύ νησιών που βρίσκονται σε πολύ κοντινέ αποστάσει ή σε πορθμία που συνδέουν την υπηρετική χώρα με κοντινά νησιά. Αποτελεσματική απάντηση, ωστόσο, στη νέα μετάλλαξη αποτελεί μόνο εμβολιασμό, καθώ οι επιστήμονε διαβεβαιώνουν και τα στατιστικά στοιχεία πιστοποιούν ότι οι εμβολιασμένοι είναι ασφαλεί ενώ οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. Μόνη λύση για την αποτροπή εξάρσεων και την αποφυγή νέων μεταλλάξεων είναι ο εμβολιασμό. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά υπέρ των εμβολίων στην ηλικιακή ομάδα 60-80 ετών στο σύνολο των διασωληνωμένων των τελευταίων τριών μηνών το 99,08% ήταν ανεμβολίαστη. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα, στο σύνολο των θανόντων των τριών τελευταίων μηνών, το 99,02% ήταν ανεμβολίαστη. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και σαφές. Το εμβόλιο σώζει ζωές.